Θα σας δείξω τώρα τη συνέχεια από το βίντεο που έκανα για τους λέμαργους. Είναι η δεύτερη χρονιά που κλαδεύω το συγκεκριμένο δέντρο. Είναι το ίδιο που είδατε στο προηγούμενο βίντεο. Εδώ βλέπετε κάτω ότι έχω κόψει αρκετούς βλαστούς και αρκετά κλαδιά. Σας δείχνω καταρχήν γενικά την εικόνα του δέντρου να έχετε γενική άποψη. Θα πάμε στα πιο ειδικά και θα ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω. Στόχος μου λοιπόν είναι να δημιουργήσω ποδιές να στρέψω την κυριαρχία του δέντρου, θα το δείτε σε αντίστοιχο βίντεο, προς τις ποδιές. Τι έκανα λοιπόν, έκοψα όλους τους κορυφαίους λαστούς που πήγαιναν προς τα πάνω και μετά έκοψα τους λέμαργους, τους καρατόμισα, ώστε να δημιουργήσουν πλάγια βλάστηση. Θα το δείτε αυτό εδώ πέρα. Εδώ έχω αυτόν τον μεγάλο λέμαργο, τον οποίο ήρθα και τον έκοψα εδώ, σε αυτό το σημείο αναγκάστηκε λοιπόν να πετάξει πλάγια βλάστηση με αυτόν τον τρόπο εκτονώθηκε και μοιράστηκε η κυριαρχία σε πάρα πολλούς βλαστούς κάνοντας λοιπόν περισσότερους βλαστούς πιο ζωηρούς δηλαδή τους αδύναμους μέτριους αφαίρεσα τους πολύ ζωηρούς και έτσι έκανα τη συνολική βλάστηση του δέντρου περισσότερη να πηγαίνει προς το μέτριο Αυτό είναι ένας λέμαργος μικρός τον οποίον τον αφέρασα όσο έχει φέτος. Άλλος ένας εδώ βλέπετε, πολύ μεγάλος λέμαργος. Είχα κάνει ακριβώς την ίδια διαδικασία πέρυσι δηλαδή τον έκοψα εδώ. Αναγκάστηκε να πετάξει πλάγια βλάστηση. Βλέπετε, πλάγια βλάστηση. Φέτος το δέντρο έχει ηρεμήσει, έχει ισορροπήσει. Μπόρεσε και τον αφαίρεσα από τη βάση του. Το ίδιο και σε αυτόν εδώ εδώ ένας ακόμα ήρθα πέρυσι το Εκόψα εδώ του ανέκοψα τη φόρα άφησα μόνο τα κλαδιά που ήδη γέρνανε του μείωσα την κυριαρχία την άπλωσα σε όλο το κλαδί πέταξε πλάγιους λαστούς εδώ ακόμα ένα παράδειγμα ήρθα έκοψα εδώ πέταξε πλάγια βλάστηση, εκτονώθηκε το δέντρο, που σημαίνει ότι η κυριαρχία πήγε και στις ποδιές, εκεί που με ενδιαφέρει. Φέτος είχα τη δυνατότητα, τον έκοψα από τον πάτο για αυτόν, αντίστοιχα εκεί πέρα άλλο. Βλέπετε εδώ τις τομές που έχουν γίνει, έχουν αφαιρεθεί. Τι έχω πετύχει λοιπόν έτσι, άδειασα το δέντρο από μέσα, στρατηγικά και στοχευμένα, αυτή τη στιγμή με στο νότο, είναι μεσημέρι, ο ήλιος είναι απέναντί μου βλέπετε λοιπόν ότι οι ποδιές που βρίσκονται στον βορρά είμαι στο βορρά εγώ τώρα κοιτάω προς τον νότο οι ποδιές του βορρά που σκιάζονταν τώρα έχουν φως άρα θα αναπτυχθούν οι ποδιές που είναι στον νότο και λιάζονται περισσότερο είναι πιο χαμηλές επιτρέποντας έτσι φως στα πίσω μέρη του δέντρου. Μπορείτε να δείτε αντίστοιχο βίντεο για τον προσανατολισμό του δέντρου όσοι δεν το έχετε δει για να καταλάβετε τι λέω. Βλέπετε έχει μειωθεί κάπως η ζωηρότητα του δέντρου γιατί οι κατακόρυφοι του βλαστή, πολύ ζωηροί, έχουν αρχίσει και πετάνε πλάγιους βλαστούς άρα σιγά σιγά γίνονται και πιο παραγωγικοί. Δείτε όμως αυτόν εδώ πόσο ζωηρός είναι. Είναι πολύ ζωηρός. Άρα ακόμα δεν έχει μετριαστεί η ζωηρότητα του δέντρου. Με την αφαίρεση των λέμαργων που έκανα φέτο, ε, αναγκαστικά και από το φω που θα μπει, θα ζωηρέψει το δέντρο, όμω είναι ελεγχόμενο. Ακριβώ γι' αυτό το λόγο έχω αφήσει όλη αυτήν εδώ τη βλάστηση, η οποία όμω κινείται προ τα κάτω, που μένως απλώνει την κυριαρχία. Και έχω αφήσει και αυτού εδώ, αυτόν εδώ το λέμαργο, και εκεί έναν ακόμα λέμαργο, σαν βαλβίδε του χρόνου ανάλογα με το πώ έχουν διαμορφωθεί θα το ρυθμίσω είτε θα του αφαιρέσω είτε θα του κοντίνω και χαρακτηριστικά αυτό το λέμαργο που είχα στο προηγούμενο βίντεο και έλεγα ότι τον κοντίνω δεν τον κόντινα διότι αυτή τη στιγμή δεν με ενοχλεί και τον χρειάζομαι σαν βαλβίδα αφαίρεσα άλλους που ενοχλούσαν περισσότερο και αυτόν εδώ επίσης τον άφησα ως έχει σαν βαλβίδα και τον από πίσω του αυτόν εδώ αυτό είναι άλλο. Δεν είναι υποχρεωτικό λοιπόν να αφαιρούμε όλου του λέμαργου κατευθείαν. Το κάνουμε μόνο όταν το δέντρο μα έχει ισορροπήσει. Και σα το δείχνω και από άλλη μεριά. Έχω καθαρίσει τις πόδιες από μέσα για να περνάει φως. Αρχίζει και σχηματίζεται σιγά σιγά η ομπρέλα που θέλουμε. Και έχει και μία κλίση το δέντρο όπως τα φωτοβολταϊκά ακριβώς και κοιτάει προς τον νότο. Αυτό σιγά σιγά θα κατέβει τον επόμενο χρόνο, αυτό θα έχει ανέβει, επομένω θα δημιουργηθεί μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα φωτοβολταϊκού. Έχω έρθει και έχω καθαρίσει από μέσα τις ποδιές. Θα σας δείξω σε ένα άλλο βίντεο τι σημαίνει καθαρίζουμε ποδιές και πώς γίνεται αυτό έτσι ώστε να περνάει φως και στα πιο μέσα κλαδιά τα οποία φυσικά είναι παραγωγικά Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να μου τις γράψετε στα σχόλια